Διστακτικοί με υψηλό το αίσθημα οικονομικής ανασφάλειας ξεκίνησαν οι προετοιμασίες σε καταστήματα εστίασης και ξενοδοχεία για τη νέα θερινή και εξόχω συμπεπτυγμένη περίοδο. Σύμφωνα με τις τελευταίες εκτιμήσεις, η έναρξη λειτουργίας των επιχειρήσεων εστίασης και αναψυχής αναμένεται νωρίτερα από ό,τι προβλεπόταν, σύμφωνα και με κυβερνητικούς παράγοντες. Ωστόσο, οι προοπτικές διαφαίνονται δυσίωνες για τα οικονομικά ωφέλη αλλά και για τη διάρκεια της απασχόλησης. Ο κύριος Κωνσταντινίδης είναι συνιδιοκτήτης εστιατορίου στην παλιά πόλη των Χανίων. Μας εξέφρασε τον προβληματισμό του για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες είναι αναγκασμένος να λειτουργήσει φέτος στην επιχείρησή του. Ως επιχείρηση, η δυναμικότητά μας, αυτό που ακούγεται γενικότερα στην αγορά ότι θα μειωθεί στο 1/3, είναι ένας μύθος. Η δυναμικότητα μειώνεται με τις δικές, τουλάχιστον στο δικό μου χώρο, μειώνεται πάνω από το. Γύρω στο 1/6. Η κυριότερη αγωνία του αφορά την ισορροπία που πρέπει να κρατήσει ώστε με λιγότερα καθίσματα να διατηρήσει όσο γίνεται περισσότερο προσωπικό. Σαν επιχειρηματίες το πιο βασικό είναι οι υπάλληλοι, εμένα δηλαδή, τουλάχιστον αν με ρωτάτε προσωπικά, είναι οι υπάλληλοι και τι θα κάνουν, πώς θα μπορέσουμε και εμείς σαν επιχειρηματίες να τους βοηθήσουμε να ανταπεξέλθουν σε αυτή τη χρονιά, γιατί αυτή η χρονιά, όπως όλοι έχουμε στο πίσω μέρος του μυαλού μας, είναι χαμένοι. Και εμείς προσπαθούμε να κάνουμε το πρόγραμμά μας, αλλά δεν μπορούμε, δεν γίνεται. Δεν γίνεται εκ των πραγμάτων δηλαδή. Την ίδια ώρα εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για την χορήγηση χαμηλότοκων δανείων, ενώ θολό παραμένει το τοπίο για τη χορήγηση επιδότησης του μη μισθολογικού κόστους. Εμείς είχαμε απάντηση από την τράπεζα και εκεί που λεγόταν ότι στο ΤΕΠΗΧ 2 δεν θα υπάρχει εγγύηση καμία, εμάς οι τράπεζες μας ζητάνε εγγύηση. Αυτό που διαφημίζουν ότι θα είναι άτοκα για 2 χρόνια κτλ., αυτό δεν ισχύει από τις πρώτες απαντήσεις που έχουμε πάρει από την τράπεζα. Οι επιχειρηματίες του κλάδου ζητούν οικονομική ενίσχυση από το κράτος έως και 5% του τζίρου που έκαναν το 2019. Διαφορετικά, μεγάλο ποσοστό αρνείται να ανοίξει τα καταστήματά του. Στον χώρο της εστίασης, ξέρετε καλά, εκεί που ζείτε στα Χανιά και εμείς το ξέρουμε σε όλη την Ελλάδα, το 30% δεν θα ανοίξει καθόλου. Δεν έχει την αντοχή να ανοίξει και 1 σε 7 επιχειρήσεις συνολικά δεν θα ανοίξουν, γιατί δεν έχουν τη δυνατότητα μετά από 10 χρόνια κρίση να βρουν τη δύναμη να έχουν τα κεφάλαια που χρειάζεται να ξανανοίξουν. Άρα για μας η υγεία και η οικονομία πάνε μαζί, γιατί το ένα επηρεάζει το άλλο βαθύτατα. Στο ίδιο μήκος κύματος είναι και οι ιδιοκτήτες καταλυμάτων στην Παλιά Πόλη. Ο κύριος Μανώλης Βρανάς είναι συνιδιοκτήτης συγκροτήματος με πολυτελή δωμάτια και θέατρο ενετικό λιμάνι. Μάλιστα, φέτος επένδυσε ένα σημαντικό κεφάλαιο για να αναβαθμίσει αισθητικά και λειτουργικά την επιχείρησή του. Τα δεδομένα όμως της πανδημίας του κορονοϊού του ανέτρεψαν τα σχέδια. Περιμένουμε τις εξελίξεις και περιμένουμε το οτιδήποτε θα προκύψει. Δεν μπορούμε να γνωρίζουμε ούτε το τι θα κάνουμε, ούτε αν θα λειτουργήσουμε, το οτιδήποτε. Εσείς θα προσλάβετε το ίδιο προσωπικό με πέρυσι ή λιγότερο? Εάν θα ανοίξουμε, ναι. Το ίδιο προσωπικό θα έχουμε. Δεν μπορούμε να λειτουργήσουμε διαφορετικά με λιγότερο προσωπικό, γιατί είναι και άνθρωποι που έχουν ανάγκη, θα πρέπει να δουλέψουν και είναι μία έγνοια μας αυτή. Τώρα έχουν οι άνθρωποι τα βιοποριστικά τους. Σε ανάλογη διάθεση εντοπίζουμε όσους εργάζονται στον τομέα του τουρισμού και της λαϊκής τέχνης. Η φετινή σεζόν προσομοιάζει με κινούμενη άμμο, όπως μας λένε, και ουδής γνωρίζει αν τα έξοδα θα καλυφθούν και ποιοι είναι αυτοί που θα περάσουν το κατόφλι του καταστήματός τους. Με προβληματίζει το μέλλον, το οποίο είναι απολύτως ευβέβαιο για όλους μας. Εμείς με τα τουριστικά μαγαζιά, δυστυχώς ή ευτυχώς, δουλεύουμε κατά κύριον λόγο με τους τουρίστες, οι οποίοι δεν θα υπάρξουν μέχρι που να ανοίξουν οι αεροπορικές γραμμές, και το ότι είμαστε υποχρεωμένοι να ανοίξουμε το μαγαζί μας ουσιαστικά είναι χωρίς λόγο και γι' αυτό δεν θα το ανοίξουμε. Βέβαια προσπαθούμε να μην χάσουμε την αισιοδοξία μας, τώρα αυτό είναι όλο το θέμα. Και να ελπίζουμε ότι θα ανοίξουμε τον Ιούλιο, ας πούμε, όπως λένε. Το κλειδί πάντως για τη μαζική προσέλευση ξένων επισκεπτών είναι η αεροπορική σύνδεση, σχέδιο το οποίο αναμένεται να ανακοινωθεί αύριο από την Κομισιόν. Την ίδια ώρα σε εξέλιξη βρίσκονται οι συζητήσεις μεταξύ Υπουργείου Ανάπτυξης και της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εστιατορίων και Συναφών Επαγγελματιών για τη βελτίωση του κανονισμού λειτουργίας των καταστημάτων σχετικά με τη μείωση των αποστάσεων μεταξύ των τραπεζιών.